Αριστερά 5. Αριστερά 5. Πέντε 80 και οι δύο. 5.80. Ρήψη Στεφάνου από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Πάνο Καμμένο, τον αρχηγό Γεν, αντινάβαρχο Νίτσουνι Ποινή. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ρίχνει το στεφάνι στη θάλασσα, ακριβώς στο σημείο που άφησε το τελευταίο του στίγμα το μοιραίο Αγκούσταμπελ 212 του πολεμικού ναυτικού την παγωμένη νύχτα του 1996 στα Ήμια και παρέσυρε στο θάνατο τρεις αξιωματικούς. Αθάνατοι! Ακινησία! Η τελετή μνήμης έγινε για πρώτη φορά από πλοίο του πολεμικού ναυτικού, στο οποίο επιβιβάστηκαν ο Πάνος Καμμένος και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. Ο υπουργός τις δύο προηγούμενες χρονιές είχε φτάσει στα Ήμια με ελικόπτερο. Τουρκικές ακτεωροί που έπλεαν στην περιοχή επιχείρησαν με επικίνδυνους ελιγμούς να αποτρέψουν τον πλοίαρχο να οδηγήσει την κανονιοφόρο κοντά στα Ήμια. Κάτι που, όπως φαίνεται, δεν τα κατάφεραν. Στον ασύρματο της κανονιοφόρου ακούγονταν οι προκλήσεις των Τούρκων. You will arrive into the Turkish territorial water. Alternate your course immediately. Η απάντηση από το ελληνικό πολεμικό πλοίο ήταν άμεση. This is Hellenic warship. You violate the right of innocent passage through the Greek territorial waters. Cease the violation. Πληροφορίες από τον ελληνικό θάλαμο επιχειρήσεων ανέφεραν πως ο κυβερνήτης της κανονιοφόρου Νικηφόρος είχε ενεργοποιήσει το ραντάρ πυροβολικού και είχε εγκλωβίσει τα πλοία των Τούρκων με το σύστημα διεύθυνσης βολής. Αυτό έγινε αντιληπτό από τα τουρκικά ραντάρ με αποτέλεσμα οι προκλήσεις τους να παραμείνουν δια ασυρμάτου. Η επιλογή της κανονιοφόρου Νικηφόρος για τη ρήψη του τιμητικού στεφάνου δεν ήταν τυχαία, καθώς ο κυβερνήτης και το πλήρωμά της είχε δώσει μαθήματα ναυτοσύνης και του δικαίου της θάλασσας στην τουρκική ακτεωρό πριν από λίγες ημέρες. Εκπαιδεύεστε, λειτουργείτε εν καιρό ειρήνης, ασκήστε στις συνθήκες πολέμου. Αποδείξατε ότι όχι μόνο στην επίδειξη σημαίας, αλλά και στην προάσπιση της εθνικής μας κυριαρχίας και της εδαφικής μας ακεραιότητος, είστε οι άριστοι. Επιμνημός συνειδέηση έγινε και στην Κάλυμνο. Σκοπεύσατε! Πει! Έντονη η συγκινησιακή φόρτιση και στον Πειραιά, στο μνημείο του Παναγιώτη Βλαχάκου, στο οποίο παραβρέθηκαν συγγενείς, φίλοι, φορείς και πολιτικοί. Τόσο το Υπουργείο Εσωτερικών της Τουρκίας όσο και το τουρκικό Γενικό Επιτελείο σε ανακοινώσεις τους ισχυρίζονται πως μπλόκαραν τα ελληνικά πλοία να μην φτάσουν στα Ήμια. Κάτι που, όπως φαίνεται στα πλάνα που μεταδόθηκαν από τουρκικά μέσα ενημέρωσης, δεν αληθεύει. Για την προπαγάνδα τους, η τουρκική μονταζιέρα χρησιμοποίησε μέχρι και ελικόπτερο με εικονολήπτη, το οποίο ωστόσο το μόνο που δείχνει είναι την κινητικότητα που υπάρχει γύρω από τις βραχονισίδες των Ημίων και σε καμία περίπτωση δεν φαίνεται πουθενά να αποτρέπουν την κανονιοφόρο Νικηφόρος να φτάσει στην αποστολή που της είχε ανατεθεί.